Κυρίες και κύριοι, είμαι παραγωγός φυκιών. Καμία σχέση με ταξιδιώτες κορδέλες. Η επιστημονική ονομασία του συγκεκριμένου είδους είναι Spirulina platensis. Έχω κάνει αρκετές ομιλίες, αλλά σε αυτό που λέμε συγκεκριμένο κοινό, σε σπουδαστές και μαθητές, εφοιτητές, όπου ανάλογα προσαρμόζω την ομιλία μου, σε συνέδριο γιατρών, φαρμακοποιών, όπου επικεντρώθηκα στα πλεονεκτήματα της κατανάλωσης της σπιρουλίνας σε σχέση με την υγεία, σε γεωλόγους γεωθερμικούς, όπου συνέδεσα την παραγωγή της σπιρουλίνας με ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τη γεωθερμία και την ανάγκη χρήσης και ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε διάφορα άλλα συγκεκριμένα κοινά. Εδώ όμως έχουμε ένα πολύ ευρύ κοινό. Δεν σας κρύβω ότι όταν κλήθηκα να μιλήσω, δυσκολεύτηκα να βρω πού θα επικεντρωθώ. Τι είναι αυτό που μας ενώνει, τι κοινό έχουμε όλοι μας. Και κατέληξα ότι το τελευταίο καιρό το μόνο που σκεφτόμαστε όλη την ημέρα είναι η κρίση. Αυτή η παγκόσμια κρίση που έχει χτυπήσει περισσότερο την Ελλάδα και μας έχει κάνει να νιώθουμε μία απογοήτευση για το παρελθόν, να νιώθουμε μία αβεβαιότητα για το μέλλον, αλλά ειδικά να μην ζούμε τη στιγμή. Να έχουμε χάσει το χαμόγελό μας. Οπότε αποφάσισα να μιλήσω για τη δική μου επαγγελματική πορεία, η οποία καθόλου συμβατική δεν είναι, και να προσπαθήσω να σας εμφυσίσω και λίγο αισιοδοξία για το μέλλον. Μεγάλωσα εδώ στη Θεσσαλονίκη, από μια οικογένεια η οποία ασχολείται με το ρουχισμό, με την παραγωγή των ρούχων, τα τότε πάρα πολλά εργοστάσια παραγωγής ρούχων στην Ελλάδα. Από μικρό παιδί έμαθα την τέχνη. Κυκλοφορούσα εκεί, οπότε μέχρι τα 18 ήξερα όλη τη διαδικασία. Ήξερα να σχεδιάζω τα ρούχα, να τα αποτυπώνω σε πατρόν, να τα ράβω, να τα σιδερώνω, μέχρι και να τα πουλάω. Αποφάσισα λοιπόν ότι αυτό είναι τέλος, με αυτό θα ασχοληθώ, είναι το μέλλον μου. Σαν σύγχρονος businessman είπα να το κάνω και λίγο πιο ολοκληρωμένα, να σπουδάσω και λιγάκι, να σπουδάσω λίγο οικονομικά, management, marketing, οπότε να μπορέσω να προχωρήσω σε άλλο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου όμως, μου ήρθε η πρώτη επαγγελματική ανησυχία μου, έτσι, η πρώτη τρελή ιδέα, να κατασκευάσω πίστα Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα. Εκείνα τα χρόνια δεν μιλούσε κανένας γι' αυτό. Τώρα βέβαια είναι πολλοί αυτοί που προσπαθούν, δεν πιστεύω τώρα να έχει μέλλον. Είχα βρει εν τω μεταξύ και το χώρο 1500 στρέμματα τρομερής γης, πανέμορφης γης. Είχα βρει και το κατάλληλο πρόγραμμα, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, επειδή το project δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έπρεπε να είναι και το πρόγραμμα πολύ μεγάλο. Έκανα με τις ικανότητες που είχα μικρός τότε, ήμουνα 19-20 χρονών, ένα business plan και το παρουσίασα στον τότε καθηγητή μου, βιομηχανική εδώ πέρα, τον Δόκτωρ Παπαδόπουλο, και του ζήτησα να με βοηθήσει. Ο οποίος, διαβάζοντας το business plan, δεν δέχτηκε αμοιβή, παρά μου πρότεινε να συνεταιριστούμε. Τρομερή τιμή για μένα, ο πρόεδρος της βιομηχανικής να θέλει να συνεταιριστεί μαζί μου. Πολύ γρήγορα τρέξαμε να ολοκληρώσουμε το ολοκληρωμένο business plan, να το καταθέσουμε στο πρόγραμμα, και δυστυχώς κλείσανε τα MOP. 1989 έκλεισαν, τέλος. Συνέπεσε, και πιστεύω όχι τυχαία, με ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, με ένα παγκόσμιο γεγονός, την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την ταυτόχρονη κατάρρευση του υπαρκτού, όπως αποκαλείται, του υπαρκτού σοσιαλισμού. Και τότε αυτό πυροδότησε τη δεύτερη μου επαγγελματική ανησυχία, οπότε με μια γρήγορη συνδυαστική σκέψη βλέπω ότι ναι μεν οι Ιταλοί βγάζουν το design στα ρούχα, ναι μεν οι Γάλλοι έχουν την υψηλή ραπτική, αλλά ο μεγάλος όγκος του ρούχου, του ρουχισμού, της παραγωγής, ήταν στη Γερμανία. Η Γερμανία που για πρώτη φορά θα είχε ανοιχτά σύνορα με πρώην ανατολικές χώρες, με την Πολωνία και με την Τσεχία, και πολύ κοντά με τις άλλες χώρες, όπως αποκολούνται τώρα Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία. Άρα, κατευθείαν θεώρησα ότι η παραγωγή θα κινηθεί προς τα εκεί. Λίγο η ιδιωτικότητά μου, εν τω μεταξύ ο κλάδος εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα, είτε άμεσα είτε έμεσα, απασχολούσε μισό εκατομμύριο κόσμο. Οι συνάδελφοί μου όμως, λίγο λόγω έλλειψης εκπαίδευσης και λίγο λόγω βολέματος, δεν το βλέπανε. Εγώ αποφάσισα να πάρω μέρος της παραγωγής και να την πάω στην γειτονική τη Βουλγαρία.
Έπεισα εκεί πέρα και δύο δήμονες του κλάδου να δηλώσουν παραίτηση από τις δημόσιες θέσεις τους, με εμπιστεύτηκαν, και πράγματι τα καταφέραμε με τόσο μεγάλη επιτυχία που σε λίγα χρόνια είχαμε φτάσει τα 550 άτομα να απασχολεί η επιχείρηση, να βγάζει 3.000 ρούχα ημερησίως και μέχρι το 1995 είχε απορροφήσει όλη την παραγωγή του εδώ εργοστασίου. Εν τω μεταξύ, ήμουνα μόνος μου στη Βουλγαρία όλα αυτά τα χρόνια, διότι το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης λειτουργούσε κανονικά. Τέτοιες δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν. Φανταστείτε να μην σας μιλήσω για προβλήματα γραφειοκρατίας, να μην σας μιλήσω για προβλήματα ιδιοσυγκρασίας του Βούλγαρου. Φανταστείτε ότι είχε εκπαιδευτεί τόσα χρόνια ο Βούλγαρος να φοβάται τους Έλληνες. Από εδώ τους λέγανε θα επιτεθούν οι Έλληνες να μας καταλάβουν. Ούτε καν της γλώσσας της επικοινωνίας, που μου πήρε κάποια χρόνια μέχρι να αρχίσω να μιλάω fluently, να μιλάω καλά τη βουλγαρική γλώσσα. Συνεχίζοντας όμως λίγο η ιδιορατικότητά μου και λίγο η νοσταλγία, πιστεύω, του κάθε Έλληνα που στο εξωτερικό, δουλεύει στο εξωτερικό και θέλει να γυρίσει πάντα πίσω, όπως είπε και ο κύριος ο Νίκ, θέλει πάντα την Ελλάδα, άρχισα πάλι να ψάχνω να βρω τι ιδέα, τι θα ξεκινήσω, τι μπορώ να κάνω στην Ελλάδα πάλι. Το καιρό εκείνο ήταν στην περιοχή μας ένα κλιμάκιο του ΙΓΜΕ, του Ινστιτούτου Γεωμεταλλευτικών Ερευνών, με γεωτρύπανο έκανε έρευνα στα υπόγεια νερά. Και ο δόκτωρ Μιχάλης Φυτίκας, γεωλόγος, υφιστιολόγος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κατέληξε στην ιδέα ότι μάλλον η σύνθεση του νερού που βρήκε μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή σπιρουλίνα πλατένσης στην Νιγρίδα. Μας έδωσε την ιδέα. Στην αρχή, για να πω την αλήθεια, με άρεσε το όνομα σπιρουλίνα πλατένσης. Ακούγεται καλά. Έτσι ξεκίνησε. Πολύ διάβασμα, πολύ μελέτη. Και βλέπω ότι είναι φανταστικό, είναι κάτι το τρομερό αυτά τα φύκια. Τι είναι? Στον πλανήτη μας υπάρχουν εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, η σπιρουλίνα εδώ και 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή στη σπιρουλίνα και σε παρεμφερή είδη, οφείλουμε την ύπαρξή μας. Δεσμεύουν διοξίδιο του άνθρακα και άζωτο και παράγουν οξυγόνο. Έτσι δημιουργήθηκε η ατμόσφαιρα. Μάλιστα, 90% του ατμοσφαιρικού, του οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα παράγεται από τα φύκια. Όχι από τα δέντρα, ξεχάστε τα δέντρα και τα λουλουδάκια. Από τα φύκια, 90%, τρομερό ποσοστό. Υπάρχουν 24.000 είδη φυκιών που κατευθείαν πάει το μυαλό μας στη θάλασσα, αλλά είναι λάθος αυτό. Τα 14.000 είναι του γλυκού νερού, είναι περισσότερα του γλυκού νερού. Και ο άνθρωπος μπορεί να καταναλώσει μονάχα 8. Όχι 8.000, 8. 8 είδη. Εκ των οποίων το καλύτερο είναι η σπιρουλίνα. Συνεχίζω τη μελέτη να δω για τα benefits της σπιρουλίνας και βλέπω ότι η UNICEF το είχε ήδη εντοπίσει. Η σπιρουλίνα έχει τρομερή τόνωση, κάνει τρομερή τόνωση του νοσηπητικού συστήματος. Το είχε εντοπίσει η UNICEF γιατί ότι βοηθάει στην καταπολέμηση πολλών ιώσεων και ειδικά αναστέλει, τρομερό αυτό, αναστέλει την ανάπτυξη του ιού HIV-1, του AIDS. Και δίνει σε παιδιά της Αφρικής που πάσχουν από τον ιό σπιρουλίνα δωρεάν. Έχει εντοπιστεί από έρευνες ότι στο Μεξικό ήταν στην καθημερινή τους διατροφή πριν από 400 χρόνια στους Αζτέκους και στους Μάγιας. Έχει βρεθεί στις πυραμίδες σε άριστη μορφή και στη λίμνη Τσάντ, στην δημοκρατία του Τσάντ, οι φιλοί Κανεμπού το κάνουν πιτάκια και μάλιστα το πουλούν και στην αγορά με την ονομασία DHA. Λοιπόν, τρομερό προϊόν, φοβερό προϊόν. Ας δούμε και λίγο τα διατροφικά γνωρίσματα της σπιρουλίνας. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει γυριστεί στην εταιρεία, από μια ελληνική εταιρεία, η οποία πολύ σύντομα θα το προωθήσει σε όλα τα μεγάλα κανάλια, Discovery Channel, National Geographic, Al Jazeera. Είναι έτοιμη να δοθεί προς διάθεση. Εδώ θα δούμε ένα μικρό απόσπασμα 3 λεπτών από το τρέιλερ που παίζει αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα IMSAM, International Intergovernmental Institute for the Use of Microalgae Against Malnutrition. Ας δούμε λίγο το βίντεο.
is it about the properties of a barely visible waterweed called spirulina that have got even President Obama's family so interested? In 1974, at the United Nations World Food Conference, it was announced that spirulina is the most ideal food for mankind. But what exactly is the blue-green alga called spirulina? It is a simple, one-celled form of alga, reaching sizes of 0.3 to 1 millimeter in length. These cells are able to capture the energy of the sun and utilize the nutrients in their watery environment. Then, through a photosynthetic reaction, the cells produce protein, sugars, fatty acids, and vitamins, as well as all the important minerals our bodies need. How is it that such a small cellular form should contain all the strength of life's vital forces? Cultivated and consumed. Why do astronauts use spirulina? And what do scientists report? Is spirulina a likely solution for recovery from malnutrition? And can spirulina really save the planet from the greenhouse effect? Stay tuned to discover Mother Nature's molecular miracle. Since its birth, spirulina has been one of the most important life forms on this planet. But it started playing this vital role a very long time ago. Η σπιρουλίνα λοιπόν είναι πραγματικά η τροφή των αστροναυτών. Δεν έχουμε καμία σχέση με την NASA, όχι, είναι, το έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε όμως σχέση με την ESA. Με την ESA, η ESA είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος, όπου έχουμε συνεργαστεί μέσω και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εδώ στη Θεσσαλονίκη, του Δόκτωρ Θεόδωρο Σωτηρούδη, και αυτή τη στιγμή συμβάλλουμε στο πρόγραμμα Μελίσσα. Δεν ξέρω γιατί δεν... κάτι δεν κάνω καλά. Λοιπόν... μέσω του προγράμματος Μελίσσα, το οποίο προβλέπει στο διαστημικό σταθμό το οποίο, ο οποίος χτίζεται αυτή τη στιγμή, την παραγωγή 8 τροφίμων για να υποστηρίξει τη μεγάλη παραμονή των αστροναυτών στο διάστημα και κατ' επέκταση μετά για τα διαπλανητικά ταξίδια. Το ένα εκ των οποίων είναι η σπιρουλίνα. Και τα πειράματα τα οποία γίνονται αυτή τη στιγμή γίνονται με τη δικιά μας τη σπιρουλίνα. Να τονίσουμε εδώ πέρα και ειδικά τώρα με το πρόβλημα που υπάρχει όλοι που το ζήσαμε αυτές τις εβδομάδες, ευτυχώς από μακριά, δυστυχώς για τους ανθρώπους εκεί πέρα στην Ιαπωνία, ότι στο Τσέρνομπιλ, σε 200 χιλιόμετρα ακτίνα γύρω από το Τσέρνομπιλ, δινόταν από την Ρωσία δωρεάν η σπιρουλίνα για αρκετά χρόνια. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ακούσατε πόσοι ακούσατε, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η χορήγηση δωρεάν σπιρουλίνας γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα. Πώς λοιπόν ένας επιτυχημένος εργοστασιάρχης αποφάσισε να γίνει αγρότης στην πραγματικότητα, αγρότης είναι, φυτό είναι. Μέσα από την έρευνα, και εδώ συνδέεται με την προηγούμενη μου επαγγελματική ενασχόληση, κατάφερα να εντοπίσω την επιστημονική ομάδα η οποία ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή της σπιρουλίνας των Ρώσων κοσμοναυτών, της Ρώσικης Αεροδιαστημικής, η οποία ήταν στη Γειτονική Βουλγαρία. Η ομάδα αυτή έμεινε χωρίς
αντικείμενο στην πραγματικότητα, όταν κατέρευσε, όπως είπαμε, το καθεστώς και επέστρεψε στην έδρα του Πανεπιστημίου, στην Σόφια. Εγώ τότε, λόγω της ενασχόλησής μου, κατάφερα τους εντόπισα, λόγω λίγο και της ιδιοσυγκρασίας που είχα μπει και της γλώσσας που γνώρισα, τους έπεισα, ελάτε στην Ελλάδα να βγάλουμε σπιρουλίνα. Με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, αφού φανταστείτε ότι από το 1998 και μετά έχουμε αρκετές διακρίσεις. Το 2002 έγινε εκπομπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναφέρθηκε ότι πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη παραγωγός μαζικής παραγωγής σπιρουλίνας χώρα στον κόσμο, ότι είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο, αλλά ότι η καλύτερη πρώτη premium ποιότητας σπιρουλίνα βγαίνει στα τέρμα, θερμάνι γρήτας. Το 2003 βραβεύτηκε η πρόταση, η επένδυση, ως η πιο καινοτόμα πρόταση σε όλη την Ελλάδα. Ενώ το 2007 βραβεύτηκε η εταιρεία σαν την εταιρεία με την μεγαλύτερη, με την πιο αλματώδη ανάπτυξη. Συμπερασματικά να κλείσω λέγοντας ότι, φανταστείτε, 19 χρονών πείθω τον πρίτανη της βιομηχανικής να κάνουμε μαζί δουλειά. Αργότερα, λιγάκι στα 23 μου, πείθω δύο ανθρώπους στη Βουλγαρία να παρατήσουν τις δημόσιες θέσεις τους και να έρθουν να κάνουμε εργοστάσιο παραγωγής ρουχισμού μαζί. Αργότερα, πείθω τέσσερις πανεπιστημιακούς να παρατήσουν την Βουλγαρία και να έρθουν στην Ιγρίτα, να μείνουν στην Ιγρίτα και να παράγουμε φύκια. Πώς τα κατάφερα όλα αυτά? Με τόλμη και με θάρρος. Και αυτό θέλω να μεταδώσω αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχει κρίση. Αλλά για πόσο? Ναι, θα φτωχύνουμε. Σίγουρα θα φτωχύνουμε. Αλλά πόσο? Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θέλω να μεταδώσω είναι: δεν χωράει με τριοπάθεια στις καινοτόμες ιδέες. Με τόλμη και με θάρρος να προχωρήσουμε και να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Και να πω και μια έκφραση που συνηθίζω να λέω συνέχεια: το λιοντάρι θέλει κοντάρι, και να δω πώς θα το μεταφράσετε αυτό. Τολμήστε! Σας ευχαριστώ.